SEO και προβολή επιχειρήσεων εστίασης στη Google. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε στρατηγικά για να αυξήσουμε το πελατολόγιο. 1-1. Πάμε να δούμε τα βασικά στοιχεία SEO για επιχειρήσεις εστίασης. Το SEO είναι η βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης για τις επιχειρήσεις εστίασης και περιλαμβάνει πολλές τεχνικές που απασκοπούν στη βελτίωση της κατάταξης στα οργανικά αποτελέσματα της Google. Θα δούμε λοιπόν μερικές πρακτικές για να μπορούμε να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Το πρώτο και κύριο που κοιτάμε είναι το Google My Business. Η καταχώρηση της επιχείρησης στο Google My Business ή αλλιώς Google Maps είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα. Έτσι χτίζουμε λοιπόν μια ταυτότητα της επιχείρησής μας μέσα στη Google και από εκεί αποκτάμε πολύ μεγάλη προβολή. Βεβαιωνόμαστε λοιπόν ότι το προφίλ μας έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όνομα επιχείρησης, διεύθυνση και τηλέφωνο ωράριο λειτουργίας όπως και τις σχετικές κατηγορίες, φωτογραφίες με ανανέωση συχνά το περιεχόμενο εκεί γιατί αυξάνει και βελτιώνει την εμπειρία των χρηστών και ξεχωρίζουμε από τον ανταγωνισμό με πιάτα, φωτογραφίες από το μαγαζί, events και πολλά ακόμη πράγματα και απαντάμε φυσικά σε κάθε μία κριτική ξεχωριστά, είτε είναι αρνητική είτε είναι θετική. Εδώ λοιπόν μην ξεχνάμε ότι το SEO στο Google Maps δεν διαφέρει πολύ από το SEO στην ιστοσελίδα. Η σωστή χρήση λέξεων κλειδιών είναι απαραίτητη για να σας βρίσκουν οι χρήστες στις αναζητήσεις. Αναζητάμε λοιπόν κατάλληλες λέξεις κλειδιά που συνδέονται με την επιχείρηση, όπως κάποιος μπορεί να ψάξει εστιατόριο τελικής κουζίνας και να βάλει και την περιοχή δίπλα, να ψάξει εστιατόριο στην Αθήνα, να ψάξει φαγητό σε πακέτο, εστιατόριο με παράδοση κατοίκων και δίπλα να έχει κάποια keywords με το συγκεκριμένο γεύμα που μπορεί να ψάχνει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορείς να δουλέψεις στο Google Maps σε μηνιαία βάση. Η τοποθέτηση λοιπόν αυτών των λέξεων κλειδιών στο προφίλ της επιχείρησης καθώς και στην ιστοσελίδα βελτιώνει την κατάταξή μας. Κατάταξη λοιπόν συνολικά στο Google Maps. Η υψηλή κατάταξη στο Google Maps είναι ένας από τους κύριους τρόπους για να προσελκύσετε πελάτες. Παράδειγμα, το Local SEO επικεντρώνεται στη βελτίωση της παρουσίας σε τοπικές αναζητήσεις. Εκτός από την ενημέρωση του Google Maps μπορούμε να κάνουμε επίσης να χρησιμοποιούμε τοπικές λέξεις κλειδιά στην ιστοσελίδα, να προσθέτουμε αναφορές της επιχείρησης σε τοπικούς οδηγούς ή ιστοσελίδες και να βελτιώνουμε τις κριτικές των πελατών στην Google. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα όταν έχουμε και ιστοσελίδα μαζί για βελτιστοποίηση. Το πλούσιο περιεχόμενο λοιπόν και εδώ το σημείο κλειδί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε ένα Google Maps μπορούμε να δημιουργήσουμε πάρα πολλές φορές και συχνά ποιοτικό περιεχόμενο. Συμβουλές μαργυρικής, συνταγές από το εστιατόριό μας. Τι είναι αυτό που μας ξεχωρίζει? Behind the scenes video. Βίντεο τα οποία προετοιμάζουμε τα πιάτα, υπάρχει χιούμορ μεταξύ του προσωπικού, όμορφες ιστορίες με υποψήφους, με πελάτες που έχουν έρθει εκεί στο εστιατόριό σας. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία πραγματικά δημιουργούν και ξεχωρίζουν το δικό σας εστιατόριο. Εφόσον και πρέπει να έχουμε ιστοσελίδα, πρέπει να είναι mobile friendly. Πρέπει να είναι λοιπόν φιλική προς τις κινητές συσκευές. Οι περισσότεροι λοιπόν πελάτες, να θυμάστε, που αναζητούν εστιατόρια, είναι μέσω των κινητών. Άρα, ταχύτητα και φιλικότητα προς τις κινητές συσκευές βελτιώνει συνολικά την εμπειρία. Παρακολούθηση στατιστικών. Η παρακολούθηση της προόδου μας είναι κρίσιμη. Χρησιμοποιούμε analytics και τα δεδομένα από το Google My Business για να παρακολουθούμε την απόδοση της καταχώρησης. Εμείς έχουμε και εργαλεία που παρακολουθούμε και το Google My Business, την απόδοσή του, ακόμα με περισσότερη ανάλυση. Μπορούμε να δούμε χρήστες που βρίσκουν το Google Maps, από πού, πόσοι κάνουν κράτηση και ζητούν πληροφορίες. Το SEO λοιπόν για τις επιχειρήσεις εστίασης απαιτεί στρατηγική σκέψη, συνεχή προσπάθεια για βελτιστοποίηση και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει τη σωστή χρήση του My Business, λέξεις κλειδιά, πλούσιο περιεχόμενο, φιλικότητα προς κινητές συσκευές για να αυξήσουμε τη διαδικτυακή μας παρουσία και να προσελκύσουμε νέους πελάτες. Βεβαιωνόμαστε ότι παρακολουθούμε συνεχώς τα δεδομένα για να προσαρμόσουμε τις στρατηγικές μας για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ποια είναι η σημασία των βίντεο και των φωτογραφιών όταν αυτά τα ενσωματώνουμε στο Google My Business? Είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για την προώθηση της επιχείρησης. Οι πελάτες
επιλέγουν συχνά να επισκεφθούν εστιατόρια, καφετέρειες και άλλες επιχειρήσεις με βάση τις εικόνες που βλέπουν πρώτα και φυσικά τις κριτικές. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα δημιουργήσουν την πρώτη εντύπωση και να κάνουν τη διαφορά στον τρόπο που οι χρήστες αντιλαμβάνουν την επιχείρησή σας. Βίντεο στο Google My Business. Το βίντεο είναι ένα εξαιρετικά δυνατό εργαλείο που προσφέρει μια πιο ζωντανή και πιστική εικόνα της επιχείρησης. Μέσω των βίντεο οι χρήστες μπορούν να δουν το χώρο σας, τα πιάτα σας, ακόμη και στιγμές από τη διαδικασία προετοιμασίας του φαγητού. Τα βίντεο, να ξέρετε, έχουν την τάση να προσελκύουν περισσότερο την προσοχή των χρηστών από τις απλές φωτογραφίες. Ποια είναι τα πλεονέκτηματα λοιπόν των βίντεο? Αύξηση εμπιστοσύνης. Ένα καλοφτιαγμένο βίντεο, είτε μικρής είτε πιο μεγάλης διάρκειας, μπορεί να δείξει την ατμόσφαιρα του εστιατορίου ή της ταβέρνας και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πελατών. Δεύτερον, προβολή ποιότητας υπηρεσιών. Δείξτε τις διαδικασίες παρασκευής, καθαρότητα του χώρου και την παρουσίαση στο πιάτο. Αύξηση του loyalty, της δέσμευσης. Οι χρήστες είναι πιο πιθανό να ασχοληθούν και να δουν ολόκληρο το προφίλ σας αν περιλαμβάνει ενδιαφέροντα βίντεο. Ακόμα και τα βίντεο λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκεί λέξεις κλειδιά. Τύποι φωτογραφιών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο My Business. Φωτογραφίες του χώρου, να δείξουμε την ατμόσφαιρα και τη διακόσμηση, πιάτα και προϊόντα, δημοφιλέστερα πιάτα και προϊόντα επίσης, προσωπικό εν δράση, φωτογραφίες του προσωπικού που εξυπηρετεί πελάτες ή ετοιμάζει τα γεύματα. Λέξεις κλειδιά φωτογραφίες, και εδώ λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε keyword σε κάθε φωτογραφία. Άρα, ολοκληρώνοντας λοιπόν, το SEO και ειδικότερα το local SEO για επιχειρήσεις εστίασης θέλει στρατηγική σκέψη και προσπάθεια για βελτιστοποίηση. Χρειαζόμαστε λοιπόν συνοπτικά ειδικούς επαγγελματίες που να γνωρίζουν το αντικείμενο για να μπορούν να μας φτιάξουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει τη σωστή χρήση του My Business, λέξεις κλειδιά, πλούσιο περιεχόμενο, μια εξαιρετική ιστοσελίδα για να αυξήσουμε τη διαδικτυακή μας ορατότητα και να προσελκύσουμε νέους πελάτες. Συνολικά λοιπόν με όλο αυτό το κομμάτι αποκτάμε το πλεονέκτημα και ξεχωρίζουμε από τον ανταγωνισμό. Για οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεστε για τη δική σας επιχείρηση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα στοιχεία θα τα βρείτε και κάτω στην περιγραφή του βίντεο, όπως και στην ιστοσελίδα μας. Να είστε όλοι καλά.